Καλημέρα σας. Μετά από αρκετό καιρό, ένα ωραίο βιντεάκι για σας. Έχουμε έρθει στην Πεντέλη, σε ένα σημείο πολύ γνωστό σε όλους. Το σημείο που τραβάνε βίντεο οι ρεπόρτερ όταν χιονίζει στην Αθήνα, στη στροφή της Πεντέλης. Εδώ. Πολύ δημοφιλές μέρος. Εδώ διοργανώνεται ένας αγώνας Pillabox Trail Race. Μικρός αγώνας, 13 χιλιόμετρα. Θα πούμε τις λεπτομέρειες του ζέσταμα, όπως πάντα. Αλλά είναι μια ευκαιρία συνέβρεσης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλα γίνονται για να βρεθούμε. Με φίλους, με γνωστούς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τους αριθμούς και τα λέμε στη συνέχεια. Είμαστε στην ουρά, περιμένουμε τα νούμερα. Στέφανος, νέο εισαχτής στο χώρο. Ξέρετε ότι μ' αρέσει τα άτομα που μπαίνουν τώρα. Και εδώ είναι. Αποστόλης. Αποστόλης. Αυτός είναι πιο νέος ακόμα. Πιο νέος. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Νικό? Καλά, εσείς. Ναι, λίγο να τη δείτε και βγαίνετε και μετά συμπληγάδες, παιδιά. Το καλύτερο σημείο, συμπληγάδες. Και συμπληγάδες, θα το πούμε, είναι και η φώτο τρέχουμε. Και όποιος θέλει κάνει και ένα ρίχνιση. Και όποιος θέλει κάνει και λίγο κάνω, ναι, κάνει ένα ραπέλ και κατεβαίνει. Λοιπόν, προθερώνση. Έτσι πάντα πρέπει να αγώνα προθερμενόμαστε. Έχει και λίγο κρύο σήμερα. Λοιπόν, έχουμε 14 χιλιόμετρα, 13,5 κάπου εκεί μας πληροφορήσανε. 810 υψομετρικά. Αν το σκεφτείτε, για τα χιλιόμετρα, τα εξωμετρικά είναι αρκετά. Είναι μια πολύ καλή λοιπόν προπόνηση. Όλοι οι αγώνες δεν είναι μεγάλοι, υπάρχουν και μικροί δυνατοί. Αυτός λοιπόν είναι ένας μικρός δυνατός αγώνας. Λοιπόν, σε λίγο τα λέμε στην εκκίνηση, παιδιά. Πεντέλη είναι ταλαιπωρημένο βουνό εδώ και χρόνια. Δεν περιμένουμε να δούμε δάσος. Όμως παρόλα αυτά έχει τη δική της ομορφιά. Λοιπόν, και πάμε για το μονοπάτι. Και με το αμάξι εδώ, να έρθετε όποτε θέλετε με τα παιδιά σας. Μουσική.
πάω για ένα καμπανάκι, ανάψω λίγο τα αίματα και προχωράμε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο παλιό ατομείο της Πεντέλης. Έτσι και την ιστορία. Από εδώ ξεκίνησαν όλα τα μάρμαρα που φτιάξανε τον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Απίστευτο, έτσι. Η σπηλιά του Νταβέλη. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι. Ελπίζω να έχετε έρθει όλοι. Αν δεν έχετε έρθει, ήρθε η ώρα. Πανέμορφη. Έχει κρίκους εκεί πάνω στην οροφή. Σημαίνει ότι κάποιοι κάνουν αναρρίχηση. Προχωράει μέχρι κάτω, παιδιά. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Δεν θα πάμε από εδώ σήμερα. Κάποια άλλη φορά θα έρθουμε να το κάνουμε. Συμπληγάδες. Είναι ορειβατικό πεδίο, πάρα πολύ ωραίο. Η ώρα της επιστροφής και της κατάβασης. Από εκεί κάτω που ήρθαμε, εκεί θα καταλήξουμε. Για πάμε. Έλα Νικόλα! Πολύ καλό, πολύ καλό. Συγχαρητήρια! Εδώ, 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 εδώ. Να είστε καλά, τι πάει το φόρτσα. Εδώ. Μεγάλε! Νάτος, νάτος. Πολύ καλό. 65. 65. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, η διαδρομή είναι τρομερή. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν περίμενα να δω τέτοια πράγματα. Πραγματικά πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, photo booth. Photo booth, φωτογραφία και πάστα μέλισσα μακαρονάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Λοιπόν, το ρεζουμέ. Πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Δεν μπορώ να σας πω ότι κάπου βαρέθηκα. Ήταν τρομερή διαδρομή, είχε πολλές συναλλαγές. Πέτρα, οκ, το περιμέναμε αυτό. Αλλά σημεία τα οποία κόβανε την ανάσα.
Θα το βάλω σίγουρα στο προπονητικό μου πλάνο μέσα να έρχομαι εδώ να κάνω τις προπονήσεις μου. Το ίδιο λέω και σε εσάς, αν είστε δηλαδή εντός Αττικής, αξίζει να γνωρίσετε αυτό το κομμάτι του βουνού. Να είστε καλά και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, το οποίο θα είναι σύντομα, να ξέρετε.